Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Χρόνια σα πολλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τι καλλιέργειε. Όπω γνωρίζετε, το χειμώνα οι καλλιέργειε κινδυνεύουν από δύο βασικού παράγοντε. Πρώτον, το ψύχο που δημιουργείται πάχνη και κάθεται πάνω στα φύλλα και καταστρέφει τα φυτά μα. Το οποίο αυτό λύνεται εάν πάρουμε φυτά ανθεκτικά στο κρύο. Αυτά που σα έχω πει σε προηγούμενο βίντεο και θα σα πω σε μελλοντικά βίντεο κι άλλα. Αυτό όμω που δεν λύνεται είναι εάν κάνει μια δυνατή βροχόπτωση και πλημμυρίσουν τα πάντα και γίνουν λιμνούλες στα λαχανικά μας. Εκεί τα, τα λαχανικά μας τα χάνουμε, καταστρέφονται και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς να αποφύγουμε τις μεγάλες βροχοπτώσεις ώστε να κάνουν λίμνες στα λαχανικά μας και να τα χάσουμε. Πάμε! Εδώ φίλοι μου βλέπετε το δικό μου λαχανόκηπο Έχω βάλει μαρούλια Βέβαια αυτά τα έχει φάει λίγο το χόρτο Αλλά δεν με ενοχλεί είναι κολτσίδα Θα την κόψω και αυτά τη φάω γι' αυτό την αφήνω Έχω βάλει και κρεμμύδια Πατζάρια εδώ όπως τα βλέπετε είναι καλά Προοδεύουν έχουν υγεία Εδώ έχω βάλει σε σκουλά, τα οποία τα έχω βάλει πολύ αργά Λόγω των εργασιών που έχω να κάνω στο κτήμα Έχω αργήσει να κάνω λαχανόκηπο και τον έκανα πολύ μικρό και το μυστικό είναι εδώ έχω βάλει μαρουλάκια τα οποία μεγαλώνουν μέχρι πέρα εκεί στο βάθος που βλέπετε έχω βάλει μαρούλια τα οποία ήδη έχουν μεγαλώσει καλά είναι έτοιμα για κόψιμο εδώ έχω βάλει κουκιά τα οποία τώρα μεγαλώνουν βέβαια από την παγωνιά έχουν σταματήσει και αυτό είναι το καλό με ψυχανθεί ότι ναι μεν σταματά να μεγαλώνουν στην παγωνιά αλλά δεν παγώνε και με τα μαρούλια επικοιλής που επέλεξα και το μυστικό το οποίο σας έχω υποσχεθεί να σας πω είναι το εξή. το βλέπετε νομίζω μόνοι σας κάνω υπερυψωμένα παρτέρια στα λαχανικά μου ώστε να τραβάνε το νερό και να μην πλημμυρίζουν κοιτάξτε εδώ πέρα να δείτε πλημμύρε πλημμύ... τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι άρχισα λίγο να κάνω το βίντεο από τις βροχοπτώσεις Βλέπετε που έχουν τα βλάκια μέσα γεμάτο νερό. Αυτό το νερό θα ήταν επάνω, άμα, άμα, ήταν δηλαδή ισοπεδωμένα τα λαχανικά στο έδαφος θα είχαν τέτοιες λιμνούλες με αποτέλεσμα να σαπίσουν τα έχω γλιτώσει όμως αυτά τώρα μόλις θα οι παγωνιές θα γίνουν είναι κουκιά εδώ είναι αρακάς αυτό εδώ το παρτέρι όλο μέχρι πέρα και εδώ είναι μαρουλάκια τα οποία είναι έτοιμα και θα τα κόψω έχουν γίνει θεριά πάμε τα δούμε από κοντά Γαλλικό μαρούλι που σα έχω πει το τροκαντέρο, είναι φοβερή ποικιλία, αντέχει στην παγωνιά και εδώ έχω μια ποικιλία ίσιο μαρούλι το οποίο και το βλέπω και αυτό πάει πολύ καλά, δοκιμαστικά το έβαλα. Εδώ είναι πατζάρια τα οποία τα βλέπω ότι έχουν κοκκινήσει πάρα πολύ τα φύλλα, τώρα αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχουν αρρωστήσει, Πάντω έχουν μείνει στάσιμα, μαρουλάκια σγουρά, ε, κόκκινα ίσια, σγουρά πάλι. Τα βλέπω και αυτά παρεπιπτόντω πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Σέσκουλα, πιο πέρα έχω βάλει ρεπανάκια. Τώρα δεν μπορώ να μπω όμω μέσα. Και πολλά άλλα έχω βάλει, αλλά δεν θέλω τώρα να μπω μέσα έτσι όπω είναι το χώμα. Περιμένω λίγο να τραβήξει. Κρεμιδάκια, πατζαράκια, σγουρά μαρουλάκια και. Ε, την οποία θα τη φάω εννοείται. Αυτά είχα να φίλοι μου, το μυστικό είναι αυτό, το τρίκ, ώστε να αποφεύγετε σε υψηλές βροχοπτώσεις να σας απείζουν τα λαχανικά επειδή θα γίνονται λιμνούλες πάνω σε αυτά. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και χρόνια σας πολλά. Σας χαιρετώ.